Λένε οι τελευταίοι αριθμοί που έχετε ενώπιον σας. Οι τελευταίοι αριθμοί λένε ότι το 2013 από την πρώτη του χρόνου μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 600 πρόορες αφιπηρετήσεις και 18 μόνο κανονικές. Πέρσι, το 2012 ολόκληρο το χρόνο, είχαμε 734 πρόορες. 734 πρόορες αφιπηρετήσεις πέχρι. Πέρσι, ναι. Φέτη μέχρι τώρα έχουμε 600, όπως είπα, και συνεχώς αυξάνονται. Ας σας πω, σήμερα στην ημερησία διάταξη είχε 11. 11, μόνο σήμερα. Ναι. Την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής θα έχει 14. Διότι έχω υπογράψει την ημερησία διάταξη. Και όλες αυτές εγκρίνονται. Εγκρίνονται εφόσον η αρμόδια αρχή δεν φέρει έσταση. Αν η αρμόδια αρχή μας πει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το τμήμα και υπάρχει πρόβλημα, τότε δεν θα εγκριθούν. Υπάρχει συγκεκριμένη υπηρεσία από την οποία αφιπηρετούν, είναι απόλυτη δημόσια υπηρεσία. Απόλυτη δημόσια υπηρεσία, αλλά υπάρχει πρόβλημα σοβαρών στις νοσηλευτικές υπηρεσίες. Αφιπηρετούν εκεί νοσηλευτές. Ναι, έχουμε μέχρι σήμερα από αυτόν τον αριθμό που ανέφερα 17,5% είναι νοσηλευτικό προσωπικό. 17%. 17,5%. 17,5%, ναι. Που είναι πολύ σημαντικό και 24,5% είναι γραμματιακό προσωπικό. Μάλιστα. Άρα τι γίνεται με αυτές τις λήψεις που παραμένουν κενές εν ώψη της παγωποίησης που υπάρχει από την 18 του Απρίλη. Δεν γίνονται ούτε προαγωγές ούτε προσλήψεις. Οι προσλήψεις είναι από τα πέρσι που ξεκίνησα. Από την 1η του 12 δεν είχαμε προσλήψεις μέχρι σήμερα. Ναι, ναι, είναι γνωστό. Ναι. Μένουν κενές. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, κατά τη γνώμη μου, δυσλειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας. Και να αναφέρω και το ανέφερα και το πρωί ένα παράδειγμα. Εκεί στην Επιτροπή υπάρχουν δύο ανώτεροι στενογράφοι. Στενογράφοι, μάλιστα. Και έχουν υποβάλει και οι δύο αίτηση για πρόορη αφιπηρέτηση. Επειδή εμείς, σαν αρμόδια αρχή που είμαστε, βλέπαμε ότι υπήρχαν σκέψεις για να αφιπηρετήσουν οι κοπέλες, δεν υπάρχει θέμα να προσλάβουμε άλλες, εφόσον υπάρχει υπαγωποίηση. Είχαμε δύο κοπέλες βοηθούς γραμματιακούς λειτουργούς, οι οποίες ξέραν στενογραφία, τις εκπαιδεύσαμε και σήμερα ήταν και αυτή που θα υπηρετήσει στη συνεδρία και αυτή που έχει εκπαιδευτεί. Άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα, διότι είχαμε προβλέψει. Άρα με τέτοιες λύσεις μπορούν να δοθούν και σε άλλες υπηρεσίες. Πιστεύω, ναι, αλλά στο νοσηλευτικό προσωπικό. Τι λύσεις να δώσεις. Δεν μπορεί να δώσει λύση. Πρέπει να φέρει σε άλλη νοσοκόμα. Δηλαδή υπάρχουν θάλαμοι αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία που είναι χωρίς νοσηλευτές. Δεν έχω υπόψη μου που συγκεκριμένα υπάρχουν. Από όλους τους θάλαμους και από όλα τα τμήματα των γενικών νοσοκομείων υποβάλλονται αιτήσεις για πρόορη αφιπηρέτηση. Εφόσον η αρμόδια αρχή που είναι το Υπουργείο Υγείας, ο Υπουργός και ο Γενικός Διευθυντής δεν φέρουν έσταση, διότι δεν δημιουργούνται προβλήματα. Αλλά με τέτοιους αριθμούς δημιουργούνται προβλήματα. Πρέπει να έχουν και την έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου. Ναι, μας ενημερώνει εμάς το αρμόδιο τμήμα, η αρμόδια αρχή, αν έχει οικονομικά υποχρεώσεις, αν υπάρχει πειθαρχική δίωξη εναντίον τους ή αν υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία της αρμόδιας υπηρεσίας. Εφόσον αυτά μας λένε ότι δεν υπάρχουν, εμείς είμαστε υπόχρεοι να εγκρίνουμε την αίτηση. Και είναι δικαίωμα του κάθε δημόσιου υπαλλήλου να αφιπηρετήσει. Μετά το 60 είναι υποχρεωτικό για μας εφόσον το ζητήσει. Πριν το 60 γίνεται μόνο εάν υπάρχει η έγκριση του υγείου τμήματος. Ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία της υπηρεσίας ή δεν εκκρεμούν πειθαρχικές ή ποινικές διώξεις εναντίον τους. Που πάντοτε όταν υπάρχει ποινική δίωξη δεν μπορούμε να αφιπηρετήσουμε κάποιον υπάλληλο, διότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η απόφαση σε πειθαρχική ή ποινική. Σίγουρα θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες πριν δοθεί το πράσινο φως ουσιαστικά. Μάλιστα. Και ο λόγος που φεύγουν όλοι αυτοί, τι φοβούνται. Φοβούνται, το είπα και ξανά, το επαναλαμβάνω, η αντίληψη η δική μου είναι ότι φοβούνται φορολόγηση του ΕΦΑΠΑΞ ή αποκοπή του ή μείωση του. Αναλογά, κατά κύριο λόγο. Αυτό φοβούνται. Ναι, διότι κάποιος υπάλληλος που έχει 30 χρόνια υπηρεσία και είναι στο 65-68 έτος της υπηρεσίας του, θα πάρει έναν σημαντικό ποσό ΕΦΑΠΑΞ, σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα. Εάν έρθει αύριο η κυβέρνηση και πει ότι φορολογώ το ΕΦΑΠΑΞ, μέχρι σήμερα είναι φορολογή του, κατά τόσο ποσοστό,
30%. Ή ο στόχο μου είναι να το καταργήσω και μειώνω το. Σταδιακά. Θα χάσουν κάποια από τα χρήματα που θα πάρω, γι' αυτό φεύγουν να προλάβουν. Έχετε τέτοια πληροφόρηση, υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι, κύριε Παπαγεωργίου? Εγώ δεν έχω τίποτα υπόψη μου. Εχθές η κυβέρνηση είπε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει έτσι. Ναι, δεν υπάρχει, το ξεκαθαρίζει. Ενώ παρασκηνιακά, αν υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζω. Δεν έχω υπόψη μου, διότι δεν μετέχουμε εμείς σε συνεδρίες της Τρόικας που αν συζητήθησαν αυτά τα θέματα. Νομίζω δεν έχουν συζητηθεί. Θα μπουν στην επόμενη φορά που θα έρθει η Τρόικα. Στην επόμενη αξιολόγηση. Ναι. Αλλά γενικότερα η δημόσια υπηρεσία με όλες αυτές τις αφυπηρετήσεις έχει πάει στο μέγεθος που ζητούσαν οι Τροϊκανοί, εκτιμάτε? Να σας πω. Ναι. Οι Τροϊκανοί έχουν ζητήσει να αφυπηρετήσουν μέχρι το 2016 5.000 δημόσιοι υπάλληλοι και σε αυτούς περιλαμβάνουν και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή αστυνομικούς. Ναι. Μέχρι το 2016 5.000. Ναι. Μέχρι τώρα, από την περίοδο που ώστε να τελειώσει ο χρόνος, θα περάσουν τις 2.500, πιστεύω. 2.500 ναι, μέχρι τέλος του 2014. Ναι, φεύγουν και κανονικά. Πέρσι φύγαν 300 περίπου κανονικά. Ναι. Φέτος είναι λίγοι. Δεν ξέρω πόσοι θα είναι στο τέλος. Άρα 2.500 μέχρι το τέλος του 2013 φεύγουν. Υπολογίζω, αν δεν είναι 2.500 θα είναι 2.200. Μάλιστα. Οπότε, ακόμα δύο χρόνια πιστεύω ότι ο αριθμός αυτός θα φτάσει. Άρα μέχρι το 2016 θα καλύψουμε τις 5.000. Ναι, αν δεν λύθει το πρόβλημα του εφάπαξ και παραμένει εκκρεμές όπως είναι σήμερα, σίγουρα θα φτάσουμε με αυτόν τον αριθμό. Πόσος κόσμος είναι κάπου εκεί στα 58-59, δηλαδή βάσει των στοιχείων που έχετε? Γιατί συνήθως είναι αυτοί που παίρνουν την απόφαση να φύγουν. Είναι αρρώτεροι ή δεν το κάνουν? Όχι και νεαρότερους. Έχει και νεαρότερους όταν είναι 55-57. Α, κάπου εκεί, ναι. Βλέπουν ότι έχουν ακόμα 10 χρόνια ή 7 χρόνια. Προχθές ήρθαν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι στο γραφείο μου για κάποια θέματα άλλα. Και προβληματίζονται, η μία ήταν 58 χρόνων, η άλλη 56. Και προβληματίζονται να φύγουν. Είναι σοβαρό να σας είπουν ότι το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, διότι υπάρχει δυσλειτουργία. Και πώς από τη στιγμή που είναι κονδύλια εκεί, παγωμένες οι θέσεις, τι γίνεται? Υπάρχει μια δουλειά να γίνει και γίνεται από τρεις υπαλλήλους που εργάζονται σε αυτό το τμήμα. Εάν φύγουν οι δύο, τι θα γίνει αυτή η δουλειά? Θα υποχρεωθεί να την κάνει η μόνη τη σημεία. Δεν προλαβαίνει να την κάνει. Μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων επιτρέπονται? Ναι, επιτρέπονται μετακινήσεις και γίνονται και αποσπάσεις. Από ένα υπουργείο σε άλλο, ή από μια υπηρεσία σε άλλη? Από ναι. μια υπηρεσία σε άλλη. Και αυτή τώρα το θέμα των αποσπάσεων με τροποποίηση του νόμου που έγινε, δεν υπάρχει περιορισμός στον χρόνο της απόσπασης. Άρα μπορεί να αποσπαστεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Άρα να πάσα στιγμή οποιοδήποτε μπορεί να ζητήσει. Ναι, και έχουμε και το θέμα των μεταθέσεων. Ναι. Των μεταθέσεων από μια πόλη σε άλλη. Αυτές έρχονται κοντά μας και εγκρίνονται αφού αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία, οι προσωπικές περιστάσεις, οι μεταθέσεις που έγιναν τους ομοιόβαθμους, για να δούμε ποιος αδικείται. Αν αδικείται με την προτινόμενη, δεν την εγκρίνουμε. Απορρίπτεται και ξανάρχεται, αν θέλει, η δημόσια υπηρεσία. Με νέα πρόταση που βάλει τα στοιχεία καλύτερα ή κάνει τη μετάθεση, εισηγείται τη μετάθεση που πρέπει να γίνει. Και είναι σοβαρό το θέμα των μεταθέσεων και μας απασχολεί αρκετό χρονικό διάστημα, διότι γίνονται μεταθέσεις. Πολλές φορές υπάρχουν στάσεις σοβαρές, είτε για λόγους υγείας, είτε διότι έχουν μετατεθεί προηγούμενα, ενώ οι άλλες που δεν έχουν μετατεθεί μπορεί να μην εισηγούνται τη μετάθεσή τους και συνεπώς